Ελλάς, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, τώρα με το πάμε, επίθεση και πάλι. Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, καθέραμε αναφερόμενοι στην εργατική τάξη της χώρας μας, να θέσουμε ένα ερώτημα. Έτσι θα ξεκινήσω. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Έχει μεγάλη σημασία για το ταξικό εργατικό κίνημα να μην ξεχνάμε. Γιατί πριν από μας μας άφησαν παρακαταθήκη οι προηγούμενες γενιές που έδωσαν και τη ζωή τους. Μας άφησαν παρακαταθήκες τους αγώνες που έδωσαν, τις αξίες της αλληλεγγύης, τις πλούσιες παραδόσεις της εργατικής τάξης. Τιμάμε όλους τους αγωνιστές, όλους τους συντρόφους μας που δεν λύγησαν μπροστά στον αντίπαλο, που έφυγαν όρθιοι, που έδωσαν τη ζωή τους για το σκοπό της τάξης μας, για να απαλλαγούμε από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τιμάμε τους 200 της Κεσαριανής, τιμάμε τους χιλιάδες αγωνιστές στο Χαϊδάρι, τιμάμε τους αγωνιστές του Μάη του 36 και ένα σωρό άλλους αγωνιστές τρόπους μας που έδωσαν τις μάχες τους. Σε αυτούς πατάμε εμείς τώρα και συνεχίζουμε σήμερα. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Είμαστε περήφανοι για την τάξη μας. Και αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Αγαπητοί σύντροφοι, φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί είχαμε το τιμόνι σταθερό. Βαδίζαμε και βαδίζουμε με τη γραμμή μας. Αταλάντευτα και μαχητικά. Δεν υποκύψαμε. Στοχεύαμε και στοχεύουμε τον αντίπαλό μας. Την καπιταλιστική βαρβαρότητα, το πολιτικό προσωπικό των επιχειρηματικών ομίλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ανθρώπους τους, στο εργατικό κίνημα και το βρώμικο ρόλο τους. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί η καρδιά και η πνοή της εργατικής τάξης είναι το πατριαρχικό αγωνιστικό μέτωπο. Φτάσαμε ως εδώ γιατί δεν υποκύψαμε στην τρομοκρατία της εγωδοτικής και καλλικής καταστολής. Φτάσαμε ως εδώ γιατί προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να είμαστε στους χώρους δουλειάς πρωτοπόροι και δακτυλοδεικτούμενοι. Φτάσαμε ως εδώ γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη της χώρας μας. Φτάσαμε ως εδώ γιατί εμείς σηκώσαμε κεφάλι απέναντι σε όλα αυτά που και το βίντεο ανέφερε, στο ρεαλισμό, την υποταγή, το συμβιβασμό, ότι είμαστε μια οικογένεια με τους καταπιεστές μας. Φτάσαμε ως εδώ γιατί την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης σηκώσαμε το βάρος της εργατικής απάντησης και αντεπίδεσης. Φτάσαμε ως εδώ γιατί προσπαθούμε να οργανώσουμε τους εργαζόμενους, τους νέους, τους μετανάστες, τις γυναίκες, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία. Φτάσαμε ως εδώ γιατί η ασπίδα μας είναι οι εργάτες που αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες τους, αναπνέουμε μαζί τους, διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες. Φτάσαμε ως εδώ γιατί εμείς θέλουμε σωματεία που να είναι ζωντανοί οργανισμοί, να λειτουργούν δημοκρατικά, να είναι το δεύτερο σπίτι των εργατών. Φτάσαμε ως εδώ γιατί μαζί με τους εργάτες δώσαμε και δίνουμε τη μάχη απέναντι στους υπηρεαλιστές που σκορπούν θάνατο, φτώχεια και προσφυγιά. Και θυμίζουμε βεβαίως όταν εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη στείλατε τα τάγκ τότε στην Ιγκοσλαβία να πάνε για βρούμες
είναι όλα σημαντικά και έχουν την αξία του. Να μην τα ξεχνάμε. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί εμείς επιδιώξαμε και επιδιώκουμε να μπαίνουν νέες δυνάμεις στη μάχη. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους εργάτες. Θέλουμε να δυναμώνει και να δυναμώνουν μαζί με εμάς η ταξική ενότητα απέναντι στα παράσιτα της κοινωνίας, τους κεφαλαιοκράτες. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί αναδείξαμε τη σαπίλα μιας ηγετικής ομάδας που φοράει το κουστούμι του συνδικαλιστή και βρωμίζει κάθε έννοια συνδικάτου, κάθε έννοια συλλογικής πάλης και δράσης. Με τη στάση μας, τις πρωτοβουλίες μας, τη δράση μας απέναντι στους εργατοπατέρες, άνοιξε συζήτηση με τους εργαζόμενους για το τι συνδικάτα θέλουμε και με ποια γραμμή. 3 Απρίλη του 1999 η ίδρυση του ΠΑΜΕ τάραξε τα νερά. Τώρα ξανά πάλι θέλουμε με πιο ζωντανό τρόπο να θέσουμε τις δύο γραμμές στο κίνημα και την απαλλαγή του από την εργοδοσία. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του ταξικού κινήματος. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του ΠΑΜΕ στην εργατική τάξη της χώρας μας. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί βάλαμε ως στόχο την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Γιατί βεβαίως θέλουμε να αλλάζουν οι συσχετισμοί, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να πάρουν στροφές, να παίρνουν στροφές τα μυαλά, οι συνειδήσεις της εργατικής τάξης και να έρχονται κοντά στη δική μας αντίληψη. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί ξέρουμε ότι η ταξική πάλη δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολος δρόμος. Όμως, πάνω απ' όλα εμείς πιστεύουμε ότι οι καπιταλιστές δεν ήταν και δεν είναι ανίκητοι. Φτάσαμε ως εδώ, γιατί εμείς πιστεύουμε στο καινούργιο που είναι το σύνθημα που και προηγουμένως ακούστηκε και ακούγεται, βγαίνει από τα στόματα χιλιάδων εργατών. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε περήφανοι για όλα αυτά. Προχωράμε μπροστά με το κεφάλι ψηλά. Δεν κομπάζουμε όμως, γιατί έχουμε επίγνωση των αδυναμιών μας, των δυσκολιών της ταξικής πάλης. Αλλά πίσω δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν κάναμε και δεν πρόκειται να κάνουμε. Και αυτό δεν μας το επιτρέπει η ιστορία μας. Ο στόχος μας να γυρίσουμε τον τροχό μπροστά, να δημιουργήσουμε εξελίξεις. Και ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις? Οι εξελίξεις και οι προϋποθέσεις να έρθει η τάξη μας εκεί που της αξίζει. Και εκεί που της αξίζει είναι η εργατική εξουσία και τίποτα άλλο. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τα 20 χρόνια του ΠΑΜΕ θα γίνουν 30, θα γίνουν 40, θα γίνουν 50, θα γίνουν πολλά. Και αυτό θα το πετύχουμε με την καθημερινή μας δουλειά, απευθυνόμενοι στους εργάτες, χωρίς να βάζουμε ταμπέλες, μακριά από αυτές τις σαπισμένες ηγεσίες. Μας περιμένει κάτω ο εργατόκοσμος. Πιστεύει σε μας. Από κοντά λοιπόν, με δύναμη, αποφασιστικότητα, να μην χάσουμε αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε 3 Απρίλη του 1999 το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Εμπρός λοιπόν, και η καλύτερη απάντηση θα είναι μπροστά μας. Την Πρωτομαγιά, χιλιάδες εργάτες, χιλιάδες εργαζόμενοι να πλημμυρίσουν τους δρόμους σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις. Μία είναι η συγκέντρωση, την Πρωτομαγιά και καμία άλλη. Είναι αυτή όπου εκεί θα μαζευτούν τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Εμπρός λοιπόν να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, το καλύτερο εαυτό μας, και να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε.
καλή δύναμη, καλούς αγώνες για την συνέχεια.